Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αποχαιρετούμε με οδύνη το μήκη της Ξενιτιάς, της Ρωμιοσύνης, το Λαμπράκηδον, το μήκη που μελοποίησε όλους τους μεγάλους ποιητές και έφερε γενιές και γενιές Ελλήνων σε επαφή με τους γίγαντες της ελληνικής ποιήσης, και χρέος δικό μας είναι και οι επόμενες γενιές να έχουν αυτή τη δυνατότητα και αυτή την συναρπαστική ευκαιρία με αυτά τα θαύματα της τέχνης να έρθουν σε επαφή. Το ασφαλιστικό σύστημα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν είναι δευτερεύον ζήτημα πολιτικής. Είναι κεντρικό, γιατί καθορίζει την αναδιανομή του εισοδήματος και τώρα και στο μέλλον. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Την ενδογενειακή αλληλεγγύη και τη διαγενειακή αλληλεγγύη. Ενδογενειακή αλληλεγγύη σημαίνει ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης παίρνουν από αυτούς που έχουν τη δυνατότητα περισσότερα και αποδίδουν με τρόπο καθολικό. Και έχουν βέβαια και διαγενειακή αλληλεγγύη. Διαγενειακή αλληλεγγύη σημαίνει ότι οι τωρινές γενιές δεσμεύονται να πληρώνουν τις συντάξεις όσων έχουν αποσυρθεί από την αγορά εργασίας, κύριε καθηγητά, κύριε υφυπουργέ, και δεσμεύονται με την υπόσχεση ότι και οι επόμενες γενιές θα πληρώνουν τις συντάξεις τους όταν έρθει η ώρα να συνταξιδοτούν αυτοί. Το σύστημα που εισάγετε εσείς δεν έχει κανένα από τα δύο χαρακτηριστικά. Και δεν είναι ούτε κοινωνική ούτε ασφάλιση. Κοινωνική δεν είναι, διότι έχει ως θεμέλιο τον ατομικό λογαριασμό. Και με έκπληξη σας άκουσα, δεν το περίμενα πραγματικά, να λέτε ότι δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Αυτή είναι ιδιωτικοποίηση. Ατομικοί λογαριασμοί. Είπε κανένας από εμάς ότι δεν πρέπει τα αποθεματικά του ταμείου να επενδύονται? Και μάλιστα φέρατε και παραδείγματα επενδύσεων οι οποίες έχουν γίνει από ασφαλιστικά ταμεία και είναι θετικές. Σε μεγάλες υποδομές, σε εξυγχρονισμό υποδομών, σε επενδύσεις οι οποίες φέρουν μόνιμα και σταθερά εισοδήματα. Δεν είναι κανένας ενάντιος αυτό. Η φιλοσοφία, η θεμελιακή αλλαγή που κάνετε εδώ πέρα είναι ότι πάτε στο «ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Το σύστημα του ΕΦΚΑ, όταν τον θεσμοθετήσαμε εμείς, όσο και να το συκοφαντείτε, δεν έχει καμία σημασία. Και λυπάμαι που ακούω και από άλλες πτέρυγες κριτική, η οποία είναι ισοπεδωτική. Ο ΕΦΚΑ είχε το σύνθημα «όλοι μαζί πιο δυνατοί», και εσείς πάτε στο «ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Αυτή είναι η μετάλλαξη για την οποία σας επικρίνουμε και σας κατακρίνουμε. Και είναι και οι μέρες τέτοιες που δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε. Ξέρετε τι γίνεται αυτές τις μέρες στη Χιλή, κύριε Τσακλόγλου? Τέλη Ιουλίου, ουρές ατελείωτες, για τρίτη φορά, για να πάνε οι άνθρωποι να σηκώσουν λεφτά από τους ασφαλιστικούς τους λογαριασμούς. Το ιδιωτικό σύστημα της Χιλής του Πινοσέτ, που συνάδελφός σας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, το ονομάτισε κιόλας με το όνομα του δικτάτορα κάποτε, για να ξεκινήσει η συζήτηση στην Ελλάδα για το ασφαλιστικό. Ουρές ατελείωτες. Ένα άρθρο στο Bloomberg. Να το. Και φωτογραφίες με τις ουρές. Και λέει και ότι οι άνθρωποι έχουν βγάλει 30 δις μέσα στον κορονοϊό από τα ασφαλιστικά τους προγράμματα, και με το καινούριο σπάσιμο του κουμπαρά θα πάνε για τα 50 δις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι απολύτως ακατάλληλο να προστατέψει τα εισοδήματα του κόσμου όταν έχουμε μεγάλες διαταραχές. Αυτή είναι η ουσία. Και το εισάγεται εδώ επικαλούμενοι μονίμως, και αυτό μου κάνει εντύπωση από τη δική σας την πλευρά τουλάχιστον, δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την εμβρήθεια στην οικονομική. Εντάξει, να το καταλάβω ότι το αναπαράγουν το επιχείρημα. Πώς εδώ εσείς κομίζατε το επιχείρημα της πληθυσμιακής γύρανσης? Δεν το καταλαβαίνω. Μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων σε σχέση με τους συνταξιούχους. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι το πρόβλημα? Μάλιστα. Αν είναι αυτό το πρόβλημα, τι σημασία έχει αν έχουμε ιδιωτικό ή δημόσιο σύστημα, αν έχουμε ατομικούς λογαριασμούς? Κανένα, καμία σημασία δεν έχει. Οι συνταξιούχοι και στα δύο συστήματα, κύριε Τσακλόγλου, και επικαλούμε και την επιστημονική σας επάρκεια και παρακαλώ να το επιβεβαιώσετε, έχουν υποσχέσεις για κατανάλωση μελλοντικού προϊόντος. Αν μειώνεται η δυνατότητα μιας οικονομίας να παράγει, θα έχουν λιγότερα να λαμβάνουν. Πόσο μάλλον εάν διαλύεται το συμβόλαιο, το κοινωνικό, το οποίο δένει
τις γενιές μεταξύ τους. Και έρχεστε επειδή γνωρίζετε ως επιστήμονας ότι είναι έολο αυτό το επιχείρημα, το οποίο δυστυχώς με την ευκολία το αναπαράγουν οι δικοί σας οι βουλευτές, να μας πείτε ότι εδώ θα έχουμε για 30 χρόνια 6% αποδόσεις. Δεν έχει γίνει πουθενά αυτό. Πουθενά δεν έχει γίνει. Και τα παραδείγματα τα οποία βλέπουμε στην τηλεόραση για να πούνε ότι θα έχει μεγαλύτερη επικουρική με την ιδιωτικοποίηση ο ασφαλισμένος, βασίζονται σε αυτή την υπόθεση. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι δεν είμαστε στο 1994. Η Αθήνα δεν είναι το Σαντιάγο της Χιλής. Οι Έλληνες δεν μπορούν και δεν πρέπει να παίξουν το μέλλον τους στα ζάρια. Να καταλάβετε ότι η χώρα δεν μπορεί να γίνει ένα απέραντο γραφείο στοιχημάτων. Να καταλάβετε ότι το ρίσκο δεν μπορεί να είναι τρόπος ζωής. Εισάγεται αυτή τη στιγμή μία ρύθμιση η οποία πολιτικά σας κάναμε καθαρό ότι δεν θα επιβιώσει, αλλά θα έπρεπε στοιχειωδώς και ως άνθρωποι με πολιτική ευθύνη και ως επιστήμονες να κοιτάτε έξω από το παράθυρο για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκεί που εφαρμόστηκαν αυτά τα συστήματα, οι άνθρωποι βιώνουν καταστροφές κανονικότατες. Και έρχεστε εδώ να εισάγετε αυτή τη ρύθμιση, καταργώντας τη 13η σύνταξη και εισάγοντας ένα παράγοντα θεμελιακής αβεβαιότητας σε ένα σύστημα το οποίο και εσείς λέγατε ότι είναι βιώσιμο. Ποιοι είναι οι ωφελημένοι λοιπόν από αυτό? Ποιοι είναι οι ωφελημένοι? Μήπως είναι ωφελημένοι τελικά αυτοί που θα πληρώνονται προμήθεια για τη διαχείριση αυτών των κεφαλαίων, κύριε Τσακλόπουλο? Μήπως μόνο αυτοί έχουν κάθε λόγο να μας πείσουν ότι τα 3 δις των επικουρικών συντάξεων κατέτος θα πρέπει να μπουν στα δικά τους χαρτοφυλάκια για να τα διακινούν, καταδοδοκούν και στο εξωτερικό, βεβαίως. Αυτή η προοπτική λοιπόν πρέπει να ανατραπεί και θα ανατραπεί, θα σας έλεγα, με ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο το οποίο το εγγυάται η Δημοκρατική Παράταξη και έχει θεμέλιο την προστασία, την περίθαλψη και την αξιοπρέπεια στα γεράματα για όλους και όχι μόνο για όσους μπορούν να την αγοράσουν.